Οπα! Μη φωνάς! Τι είναι ρε? Θα τους ξυπνήσω με τους ανθρώπους. Σκουπιδιάρες! Δεν φωνάς με εδώ. Τι είναι ρε παιδί μου? Δεν θα τους ειδοποιήσουμε τους ανθρώπους να κατεβάζουν τα σκουπίδια? Θα τους ειδοποιήσουμε. Πώς? Περίμενε. Τι είναι αυτό ρε? Για να παίξουμε ήρθαμε εδώ. Με αυτό τους ειδοποιούμε. Δηλαδή δεν έχουμε κουδούνα? Δεν έχουμε, όχι, αυτό έχουμε. Εδώ μένει ο Παρασκευάς ο Κυριακίδης που για να μην το ξυπνήσουμε περπατάμε τις κάλτσες. Δηλαδή, ο Δήμαρχος έδωσε την εντολή? Όχι, ο Τιμόθεος. Ποιος είναι αυτός? Ο υπηρέτης του Παρασκευά. Είναι ντροπή ρε. Είναι ντροπή να παίρνουμε διαταγές από έναν υπηρέτη. Εμείς οι υπερήφανοι εργάτες και προστάριδες του αγώνα ρε. Ναι, αλλά ο Τιμόθεος είναι που μας δίνει κάθε τέλος του μηνός από 2-5 χίλιαρα για να μην ξυπνάμε τα αφεντικό του. 2-5 χίλιαρα είπες? Και μια γαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Το Πάσχα δεν είναι τίποτα. Και μισό αρνεί το Πάσχα. Αυτός είναι ο Τιμόθεος. Τελείωσαν τα λουλούδια, Τιμόθε. Ευχαριστώ, παιδί μου. Πήγαινε. Μα Δεσποινής μου, Δεσποινής μου, το έχω πει επανειλημμένως ότι στον οίκο του κυρίου Παρασκευά δεν επιτρέπω να κυκλοφορούν μηνυφορούς στις καμαριέρες. Μάλιστα κύριε. Μάλιστα κύριε, αλλά... Σας παρακαλώ. Τέλος πάντων, ακολουθήστε με παρακαλώ. Η ώρα είναι 11. Ο κύριος πρέπει να έχει ξυπνήσει. Χαμόγελο παρακαλώ. Ο κύριος δεν θα έχει ξυπνήσει. Περιμένετε παρακαλώ. Ο
Καλημέρα σας κύριε, και η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά. Ο κύριος για σήμερα προβλέπεται ο λίγο νεφελώδης με βροχές, καθώς και έθριος με ήλιο. Η δε θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η τιμή του δολαρίου για σήμερα έχει αγορά 131,260 και πώληση 132,030. Ξέχασα να σας πω ότι η χρυσή λίρα Αγγλίας παλαιάς σκοπής έφτασε τις 14.060 δραχμές. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι εχθές στον υπόδρομο την πρώτη κούρσα κέρδισε η Crazy Mady, τη δεύτερη η Saigon και την τρίτη η Φιωγκούλα. Κύριε. 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 Πού είστε, κύριε. Κύριε, πού είστε. Πού είστε, κύριε. 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 Κύριε, πού είστε. Κύριε, πού είστε. Πού είστε, κύριε. 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 Καλημέρα, κύριε. Σηκωθείτε, κύριε. Ξυπνήστε, κύριε. Μα ξυπνήστε επιτέλους, κύριε! Α! Χτυπήσατε, κύριε. Σκοτώθηκα. Γιατί φωνάζεις? Συγγνώμη, κύριε, που ύψωσα τον τόνο της φωνής μου, αλλά βλέπετε στις 11.30 έχετε ραντεβού με την αρβωνιαστιά σας και ήδη είναι 11.05. Τι τα θέλει και αυτή η πρωί-πρωί. Αλλά αυτό είναι το σύστημα. Γιατί η μέρα να αρχίζει στις 8 το πρωί και να μην αρχίζει στη 1. Σωστά, κύριε. Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, θα έκανα εβδομάδα 3 ημερών και οι άνθρωποι να δουλεύουν από τη 1 μέχρι τις 3. Και πολλοί είναι. Μάλιστα, κύριε. 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 Κύριε, ξυπνήστε! Άρα σήμερα τον πάρω λίγο. Τόση ώρα τον παίρνατε, κύριε. Τον ύπνο. Μα κύριε, κύριε μου, κύριε μου, κύριε μου, σε συμβαίνει τίποτα, κύριε. Σίγουρα, κύριε. Περάστε, παρακαλώ. Χαμόγελο. 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 Τι ωραία. Χαμόγελο. Καλημέρα σας, κύριε. Όμορφη μέρα σήμερα, κύριε. Έχω 2 στάνταρ για την Κυριακή, κύριε. Μπράβο, ρε Μέρη. Αλλά με δένει μεγάλη ατυχία αυτό το καιρό. Φαντάζομαι ότι στο προπό έπαιξα 10 τριπλές και πιάσα 10. Τσάι, καφέ, κύριε. Όχι, όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Α, πολύ ωραία. Πηγαίνετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε, το πρόγραμμα για σήμερα έχει ως εξής. Ώρα 13, γκολφ στη Λιφάδα. 15, σας έχω κλείσει τραπέζι στο Λίδρα Μάριοτ για να γευματίσετε. Ώρα 17.30 έχετε ραντεβού με το δικηγόρο σας. 18.30 πρέπει να επισκεφτείτε τη Λέσκη να τελειώσετε την παρτίδα σκάκι που έχετε ήδη αφήσει στη μέση. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή τη φορά το στοίχημα είναι 2 εκατομμύρια. Δεν πάω, βαριέμαι. Πρέπει να πάτε οπωσδήποτε γιατί ήδη ο αντίπαλος σας περιμένει 2 μήνες. Θα πάω τον άλλο μήνα. Πολύ ωραία. Και τέλος στις 23 πρέπει να ανέβετε στην Πάρνηθα για να γευματίσετε και μετά να χάσετε στο καζίνο 2-3 εκατομμύρια, όπως πάντα. Πολλά είναι. Χάστε λιγότερα, τι να σας πω. Όχι, πολλά μου έβαλες, βγάλε κάτι για σήμερα. Μα ήδη έχω αφαιρέσει, κύριε, την υπασία και το μάθημα ξεφασκίας. Είδες τι τραβάω, Τιμόθε. Σας βγαίνει το λάδι, κύριε. Όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν 7 ώρες την ημέρα και μετά ξεκουράζονται. Εγώ είμαι συνέχεια στο πόδι. Έτσι μου έρχεται λοιπόν να προσληφθώ υπάλληλο σε καμιά από τις επιχειρήσεις μου να ισχάσω. Τι φοράω σήμερα? Σας τα έχω ετοιμάσει, κύριε. Η Κάτια θα είναι. Πες της να περιμένει. Μάλιστα, κύριε. Συγγνώμη, κύριε. Αν επιτρέπετε, γιατί κοιμόσαστε κάτω από το κρεβάτι? Κάτω από το κρεβάτι. Πλάκα μου κάνεις. Συγγνώμη, λάθος. Το κρεβάτι ήταν από πάνω. Συγγνώμη, εγώ...
Πού είναι ο Πάρης? Ο κύριος Παρασκευάς θέλετε να πείτε. Ο Πάρης. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Τι είπες? Όχι, ο κύριος Πάρης σηκώθηκε, λέω, και έρχεται. Μα πού είναι επιτέλους, στις 12 έχω ραντεβού με τον ψυχολόγο μου. Υποψιαζόμουν ότι εμπνέω τρελούς έρωτες, αλλά όχι και να σε στείλω στο ψυχιατρείο. Πώς τότε, αγάπη μου, θα ξυπνάς και αντί για μένα θα βλέπεις τον Τιμόθεο. Σε 2 μήνες, δεν είπαμε. Την πρώτη Κυριακή της Άνοιξης θα γίνουμε σάρκα μία. Αχ, ναι. Την πρώτη Κυριακή της Άνοιξης που αλλάζει ο ζωδιακός κύκλος. Δεν βλέπω την ώρα, αλλά δεν βλέπω και αυτό που μου υποσχέθηκες. Σε παρακαλώ, κλείσε τα μάτια σου. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Τελικά κέντρο διερχομένων έχουμε γίνει εδώ μέσα. Σπάντα. Καλημέρα σας. Πού είναι ο Παρασκευάς? Ο Πάρης. Να σε πάρει και να σε σηκώσει. Με πρόλα. Με συγχωρείς με νοτικέ μου, γαμπρέ. Πρέπει να πάω στο χρηματιστήριο και χορηγείς. Και με καθυστερεί η κόρη μου. Μπαμπά, κοίτα τι μου χάρισε ο Παρασκευάς. Για να δω. Ωραίο. Παρασκευά, σε κολοδέψε. Γιατί? Διότι μόνο το μέσα, το μεσαίο είναι διαμάντι. Όλο τα τριγύρω είναι γυαλιά. Τιμόθε. Ορίστε, κύριε. Δεν σου είπα να πάρεις ένα περιδέρι όλο διαμάντια. Ξέρει ο κύριος πόσο θα κόστιζε αν ήταν όλο διαμάντια. Δεν με ενδιαφέρει τιμή. Έπρεπε να το πάρεις οπωσδήποτε. Πόσο έκανε? Καλά έκανες που δεν το πήρες. Γι' αυτό σας λέω, κύριε. Εξάλλου, αν δεν το θέλει η Δεσποινίδα, μπορούμε να το επιστρέψουμε. Όχι, μ' αρέσει. Μπαμπά, τι είναι αυτά που λες? Άλλωστε αυτό είναι το τρίτο που μου κάνει αυτή τη βδομάδα δώρο ο Παρασκευάς. Καλά, βρε παιδί μου, καλά. Είναι αστείο, είπα. Δεν μπορώ να κάνω και ένα αστείο, με τα παιδιά μου. Άλλωστε ξέρω ότι ο Παρασκευάς είναι κουβαρντάς, γι' αυτό και το κάνω και γαμπρό μου. Σκύψε. Για σφαλιάρα. Να σε φιλήσω. Ευχαριστώ, κύριε Προκόπη. Α, όχι Προκόπη, όχι κύριε Προκόπη. Από εδώ και στο εξής, πατέρα. Πατέρα δεν με λες. Και μην έχεις τίποτα φοβό, ό,τι χρειαστείς, εγώ είμαι εδώ. Έλα, θα πάμε επιτέλους. Ναι, ναι. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου. Θα τα πούμε το μεσημέρι. Λοιπόν, Τιμόθεα, δεν ξέρω τι λες εσύ, πάντως πολύ μ' αγαπάει αυτή η κοπέλα. Με τόσα κοσμήματα που της έχετε κάνει δώρο, θα σας είχα ερωτευτεί κι εγώ, κύριε. Τι θέλεις να πεις, ότι με αγαπάει για τα λεφτά μου? 60 καράβια έχει ο πατέρας της. Εμένα τώρα έχει ανάγκη. Αλλά δεν μπορείς. Άμα δεν μπεις στην κακιά σου κουβέντα, κομπλεξικέ, κομπλεξικέ. Έλα, πάμε τώρα. Πρόσεχε, Τιμόθε. Τιμόθε, κάποτε πρέπει να βγάλεις και εσύ άδεια οδηγού. Μάλιστα. Κάποτε πρέπει να κάτσω κι εγώ από πίσω. Τι έβαλα τον παράφορο, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Μάλιστα, κύριε. Σωστά. Το χρησιμοποιώ εγώ πάντως. Και πίνω πάντα στην υγειά σας. Πάντα στην υγειά σας, κύριε. Μπες μέσα. Και μην πίνεις πολύ και πάθω τίποτα. Όχι. Τι έγινε? Καλώς ήρθες. Άργησε ο Πάρης. Ναι, άργησε και τον ήθελα κι εγώ. Λες να μην έρθει? Τι τον θέλεις? Τι να τον θέλω, βρε Κάτια. Τα κλειδιά του θέλω να μου δώσει για το εξοχικό του. Θέλω να πάω το Σαββατοκύριακο εκεί. Α, ξέρεις και εγώ τον θέλω, ε. Θέλω να μου δώσει το κότερο για να πάω το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα. Γιατί, το δικό σου τι έπαθε, βούλιαξε? Αφού ξέρεις ότι υπάρχει του πάρει το κότερο, δεν χρειάζεται το δικό μου. Έτσι δεν είναι? Εξάλλου ξέρεις ότι το δικό μου το νοικιάζω. Μόνο το σοβαρό δεν σας έχει δώσει ακόμα ο Πάρης. Α, όλα και όλα. Αυτό το κρατάει για την Κάτια. Καλό. Αηδίες. Λοιπόν, παιδιά, μια που είμαστε μεταξύ μας, να σας πω ένα μυστικό. Ξέρετε πόσα έβγαλα πέρσι από τις νοικιάσεις του κότερου? Πόσα? 16 ολοστρόγγυλα εκατομμύρια.
Και όχι μόνο αυτό, αφορολόγητα. Σοβαρά, μπράβο. Αυτό είναι. Και μου το είπε ο υπουργός. Πήγαινε εκεί που συχνάζουν οι λεφτάδες για να βγάλεις λαγό. Και ο λαγός έβγηκε. Μα τι είστε εσείς, κύριε, με συγχωρείτε δηλαδή. Μήπως είστε κοριός? Μάλιστα της εφορίας. Χαμηλώστε παρακαλώ να μιλήσουμε στο ίδιο επίπεδο. Χαμηλώστε. Χαμηλώστε κι άλλο λίγο. Εκεί. Το ονοματάκι σας παρακαλώ. Ζαφύρης Κυριακόπουλος. Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής. Μα τι πετάχτηκες, παιδάκι μου, τι το όνομά μου. Με συγχωρείτε, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Όχι εγώ. Αύριο το πρωί στην πέμπτη εφορία θα σας τα εξηγήσουν λεπτομερώς. Au revoir. Au revoir. Τα πήραν όλα. Πρώην παπάς είμαι. Κύριε με τη Μερσέντες, δώστε μου τη βοήθειά σας. Σας παρακαλώ. Θα σε βοηθήσουμε, άνθρωπε μου. Έτσι ξεκίνησε και ο παππούς μου στην Ελβετία και έκανε μεγάλη περιουσία. Και ελβετικά φράγκα παίρνω. Και μάρκο αν έχετε, που είναι σκληρό νόμισμα. Μα ξέρεις από αυτά βλέπω. Η ανάγκη, κύριε μου, με έκανε. Εγώ δεν ήξερα παρά μόνο των Όρθων και των Εσπερινών. Αλλά από τότε που βγήκα στο κουρμπέτι, αμαλάχη ρίχνω καμιά σεβεντιά. Ναι, πολλά λες. Έλα, δώσ' του. Δώσε λεφτά στον άνθρωπο. Ευχαριστώ ο Θεός να σας έχει καλά, καλέ μου άνθρωπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Χιλιάρικο. Μου δίνετε άλλες 360 δραχμούλες. Γιατί? Για το ΦΠΑ, κύριε. Γεια σας. Έλα και σε φέραμε. Όλοι με θέλετε. Είδες πόσο με αγαπάνε. Το βλέπω, σε λατρεύω. Α, κοίταξε να δεις, Πάρη. Θέλω να μου δώσεις το κοντερό σου για το σαπλό. Όχι, θα πάμε να φάμε και τα λέμε. Ελάτε. Α, καλά, πάμε. Εκτός από τον αστακό, θα θέλατε και κάτι άλλο? Θέλω ότι έχει. Μάλιστα, έχουμε μια πολύ ωραία συναγρίδα. Μήπως θα θέλατε να την κάνουμε μια γαλλική σούπα? Είναι καλή. Μάλιστα. Φέρτε με. Μήπως θα θέλατε και γαρίδες με μπέικον? Είναι καλές. Μάλιστα. Φέρτε. Μάλιστα. Ό,τι έχεις, φέρε. Μάλιστα. Εμένα με συγχωρείτε, παιδιά, πρέπει να φύγω. Έχω να πληρώσω και την εφορία. Κάτσε κάτω, μωρέ. Εγώ πληρώνω. Τότε αλλάζει. Πάλι εσύ θα μας κάνεις το τραπέζι. Καλά σου λέει. Όλο εσύ πληρώνεις, Πάρη. Παιδιά, δεν θέλω τέτοια συζήτηση μεταξύ πλουσιών για τέρμα του Θεού. Εγώ πληρώνω. Άντε. Πάρη, όχι τίποτα άλλο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Έχω να πληρώσω και την εφορία. Γιατί την άλλη φορά που δεν είχες εφορία, εγώ δεν πλήρωσα τον λογαριασμό. Αγάπη μου, δεν θα πας στο δικηγόρο σου? Θα σου έφερνε και εκείνη τη γούνα από το Παρίσι. Καλά που μου το θύμισες, ε. Και άλλη γούνα. Γιατί κακό είναι. Ορίστε, 3,5 εκατομμύρια το πήρα χθες, χωρίς το φουμπουά. Λοιπόν, σε 10 λεπτά θα είμαι εδώ, έτσι. Μην αργήσεις, μας περιμένουν και στη λέσχη. Να προσέξεις, ε. Αυτοκίνητα. Να μην μου πληρώσεις τη γούνα. Α, έλα, άντε, γεια. Εγώ πληρώνω. Εντάξει. Καλά, εσύ τις γούνες τις πουλάς. Γιατί, θες να αγοράσεις καμία? Πρόσεχε, ρε φίλε, το πόδι μου. Με συγχωρεί, φίλε, δεν το θέλα, ε. Συγγνώμη, ε. Μπορείς, πάρε ένα πεντοχίλιαρο. Μπορείς. Ευχαριστώ. Πεντοχίλιαρο. Βέβαια, τα έχετε για πέταμα στις λεφτάδες. Συχτήρι. Γεια σου, Ολγάκη. Ο Χαρίλαος είναι μέσα? Μέσα είναι. Σένα κάποτε θα σε απαγάγω. Γιατί το πάθετε αυτό, κύριε Παρασκευά? Τι είπατε και δεν το ξέρω. Γιατί, κύριε Παρασκευά, γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί, ξέρω εγώ. Γεια σου, Χαρίλα, τι έγινε? Πέθανε κανένας? Καλώς τον Παρασκευά. Γιατί, Παρασκευά μου? Γιατί, Παρασκευά μου? Άλλος γιατί. Κοίταξε, επειδή βιάζομαι, δώσε μου το τσεκ το εβδομαδιάτικο και δεν μου λες τη γούνα, την πήρες? Θέλεις και γούνα. Θέλεις και τσεκ. Μετρητά δεν σου κάνουν? Δώσε μου μετρητά. Θέλει και μετρητά. Κοίταξε, Χαρίλα, πλάκες δεν σηκώνω. Πτωχεύσεις σηκώνεις? Τι πτωχεύσεις? Κάτσε, Παρασκευά. Κάτσε, θα σου εξηγήσω. Έλα, λέγε, να τελειώνουμε γιατί βιάζομαι. Είναι 12 χρόνια που χειρίζομαι την περιουσία που σου άφησε ο πατέρας σου. Και νομίζω σου έδωσα σημαντικά κέρδη. Δεν έχω παράπονο, καλά πάνε. Την περασμένη εβδομάδα όμως
Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σημειώθηκε ένα χρηματιστηριακό κράχ. Βέβαια, όχι όπως το 1929, αλλά σημαντικό. Και μένα τι με νοιάζει? Σε νοιάζει. Γιατί η πτώση των κυριωτέρων δικτών του χρηματιστηρίου με αποκορύφωμα το βιομηχανικό δίκτυο Jones ήταν φοβερή. Έπεσε στις 19 του μήνα 508 μονάδες. Χαρίλα, αρχίζεις να με εκνευρίζεις. Τι με νοιάζουν εμένα όλα αυτά? Από πίεση πώς πας? Μια χαρά, γιατί? Γιατί τα χάσαμε όλα Παρασκευά. Ένα πουφ έκαναν όλα σας από νόφουσκα και χάθηκαν. Πουφ. Τι χάθηκαν? Όλη σου την περιουσία. Με δουλεύεις, έτσι? Μακάρι να σε δούλευα. Δηλαδή, είμαι πατήρης? Ένας εκατομμυρίουχος πατήρης? Εντελώς. Βλέπεις, έκανες και εσύ φοβερές πατάλες. Μόνο για κοσμήματα τον περασμένο μήνα χάλασες 8,5 εκατομμύρια. Και λίγα είναι. Και πού είσαι ακόμα? Κι εγώ λοιπόν, για να σε προλάβω, έκανα ένα μικρό άνοιγμα στο χρηματιστήριο και έπεσα πάνω στο κραχ και πουφ. Τι πουφ? Πουφ. Δηλαδή όλα? Όλα. Μέχρι και τα ρούχα που φοράς. Αυτή τη στιγμή θα σου έχουν σφραγίσει το σπίτι. Δηλαδή τώρα είμαι φτωχός? Λυπάμαι, Παρασκευά. Έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά κι εσύ χάλαγες πιο πολλά από όσα κέρδιζες. Για κοίτα τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Από τη μια στιγμή στην άλλη έμεινα ταπί. Δεν μου λες, τι όροφος είναι εδώ? Τέταρτος. Ψηλά είναι. Δεν πιστεύω να κάνεις καμιά τρέλα. Χθες 4 εκατομμυρίουχοι αυτοκτόνησαν. Όχι να αυτοκτονήσω, στο κάτω-κάτω όλα είναι στη ζωή. Δεν θα καθώ. Και αραβωνιασκιά μου είναι πλούσια. Ο πατέρας σας μου το είπε. Ό,τι χρειαστείς, εγώ είμαι εδώ. Δηλαδή αυτός. Μπράβο, Παρασκευά μου. Έχεις κουράγιο. Έχεις δύναμη. Και εγώ έλεγα πώς να το πω. Λοιπόν, εγώ τώρα θα φεύγω γιατί με περιμένει και η παρέα μου, ε. Ωραία. Εγώ θα ετοιμάσω τα σχετικά έγγραφα και θα σου τηλεφωνήσω. Τι να μου τηλεφωνήσω, αφού δεν έχω σπίτι, θα έχω τηλέφωνο. Λοιπόν, θα ξανάρθω εγώ, έτσι. Ώστε να πουφ και πάνε όλα, ε. Πουφ. Ωραία κάνεις το πουφ. Μπράβο, Παρασκευά. Είσαι πολύ δυνατός. Πολύ δύναμη αυτό το παιδί. Χωρίς, ρε φίλε. Πριν σου έδωσε ένα πεντοχίλιαρο. Ορίστε. Λέω, σου έδωσε ένα πεντοχίλιαρο πριν. Τι? Πεντοχίλιαρο, ρε. Τι? Άστο. Εντάξει. Άστα, φίλε. Μας βλέπω ντουέτο. Α, οι κυρίες και οι κύριοι έφυγαν, θα σας περιμένουν στη λέσχη σας. Όσο για τη Δεσποινίδα κάτι είπε, θα πάει στο σπίτι της. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, το λογαριασμό μου είπαν θα τον τακτοποιήσετε εσείς. Λογαριασμό? Μάλιστα. Εγώ? Μάλιστα. Πόσο κάνει? 68.000. Δεν είμαστε καλά. Τώρα τι είναι 68.000 για εσάς, Τι ήτανε, τώρα είναι? Ορίστε. Τίποτε. Πολλά είναι. Μα ξέρετε, κύριε, οι αστακοί κοστίζουν. Τι κοστίζουν? Οι αστακοί που φέρεις ήταν αρσενικοί. Εγώ τρώω μόνο θηλυκούς. Τι ήτανε? Τους έψαξα, δεν κοιτάζεις. Μα ξέρετε, κύριε, η αστακή... Το ροκφόρ? Τι? Ήτανε μουχλιασμένο. Τι είχε? Μουχλιασμένο. Λοιπόν, για πρώτη φορά δεν σας κάνω μήνυση. Την άλλη φορά θα σας κάνω όμως, έτσι. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Σε παρακαλώ πολύ. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, το λογαριασμό να μου το σύρει στο σπίτι, έτσι. Μάλιστα. Αν το βρεις. Φτηνά, την γλιτώσαμε. Είναι. Ποια? Η γούνα.
Ποια γούνα? Η γούνα που θα μου έφερνε. Εδώ κάει και η δικιά μου γούνα, για άλλη θα μιλάμε. Δηλαδή δεν την έφερε. Ποια? Τη γούνα. Όχι, δεν την έφερα. Ναι, αλλά εγώ την περίμενα. Εγώ δεν το περίμενα. Ποιο? Ο παπάς είναι μέσα. Ναι, μέσα είναι. Πάμε, θα σας εξηγήσω. Πες μέσα. Ένα λεπτό, κύριε. Ορίστε. Μια υπογραφή που βάζετε εδώ. Δεν δε μου λέτε, θα μείνει πολύ καιρό κλειδωμένο το σπίτι. Μέχρι να βγει στο σφυρί και το πάρει κάποιος άλλος. Άλλος είπατε. Βεβαίως. Δηλαδή έχεις σφραγιστεί τώρα. Φυσικά. Πήρες ό,τι ήταν να πάρεις, γιατί πρέπει να σφραγίσω και την άλλη πόρτα. Μάλιστα, εντάξει. Βρε, τι έπαθε ο φουκαράς. Μαζί του όμως χάσαμε κι εμείς τη δουλειά μας. Μωρέ, εμείς θα βρούμε δουλειά. Ο κύριος τι θα κάνει, που η μόνη δουλειά που ξέρει είναι να σκορπάει λεφτά. Μη στεναχωριέσαι, δεν θα χαθεί. Η αραβωνιαστιά του έχει πολλά λεφτά. Έχει δίκιο η Σοφία. Τον κύριο τον αγαπούσαν όλοι. Και είναι σίγουρο ότι όλοι θα τον αγκαλιάσουν και θα τον βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του. Εδώ γράφει πως ο πατέρας σου ήταν μπάτλερ στον πατέρα του Παρασκευά. Έτσι είναι. Μάλιστα, κύριε, ξέρετε, όλη η οικογένειά μας ήταν πάντοτε στο πλευρό τους. Δηλαδή, ανήκει στον Παρασκευά. Φυσικά. Ωραία. Επειδή μου λείπει ένα ποσό για να συμπληρώσω το χρέος προς την τράπεζα, θα κατάσχω και σένα για να είμαι εντάξει. Πήγαινε τώρα στο φορτηγό με τα έπιπλα για τη δημοπρασία. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, με βγάζετε και εμένα στη δημοπρασία. Ακριβώς. Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που θα παρακολουθήσω πώς γίνεται μια δημοπρασία. Και. Ξέρετε, έτσι. Θα έχει πλάκα. Με δουλεύεις? Όχι, ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω ξαναπάει. Έλα, πάμε, πάμε. Κορίτσια. Γεια σας, κύριε Τιμόθε. Ομονή, κορίτσια. Ομονή. Βράδυ και καλή. Γεια σας, Τιμόθε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας, Τιμόθε. Ευχαριστώ και ομονή. 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 Πάμε, πάμε. Πάμε. Κορίτσια. Πάμε κι εμείς. Και δεν πάμε. Ουφ! Έτσι έμεινα στον Άσο. Αλλά τι σας τα λέω τώρα όλα αυτά. Η δικιά μου περιουσία ήταν ψίχουλα μπροστά στη δικιά σας. Έτσι δεν είναι, παπά? Όχι, παπά. Προκόπη να πούμε. Προκόπη. Ή μάλλον κύριες του Μπομέν. Όχι, γιατί μου είχατε πει να σας λέω παπά. Ναι, αυτά πιο πριν. Γιατί άλλαξε τίποτα στις σχέσεις μας? Γιατί εσύ τι λες, δεν άλλαξε? Δεν μου τα λες καλά, παπά. Όχι, παπά, Προκόπη, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Για μένα δεν άλλαξε τίποτα. Την Κάτια την αγαπάω. Μ' αγαπάει και αυτή. Θα μου δώσει μια δουλειά στις επιχειρήσεις σου και να μην μου δώσεις τόσα λεφτά έχουμε. Όχι, έχουμε. Έχω. Δηλαδή. Άψογα. Όπως καταλαβαίνεις, επιχειρήσεις μου, δεν είμαι μόνος. Έχω μετόχους. Δεν μπορώ ξαφνικά να τους βάλω έναν άνθρωπο μέσα στην εταιρεία πτωχευμένο. Λυπάμαι βέβαια, αλλά νομίζω με καταλαβαίνεις. Λυπάμαι, λυπάμαι. Μπαμπά. Όχι μπαμπά πια, ε. Όχι μπαμπά. Μπαμπάκα. Ούτε μπαμπάκα. Τι να σε πω, μαμά. Σε παρακαλώ, πηγαίνεις. Σε παρακαλώ, ας πρόσφερες. Άμα πια, τσιμπούρι μας έχει γίνει. Εγώ φταίω. Ο δικηγόρος θα την έξεζε στον αέρα. Πουφ. Μα δεν μου λες τέλος πάντων. Τι έπαθε ο μαμάς, ο παπάς? Ό,τι έπαθα κι εγώ. Ψυχικό τραλαλά. Και τι έγινε, πάνω απ' όλα η αγάπη μας. Χεστήκαμε για τα άλλα. Ναι, δεν λέω, αλλά δεν είσαι κι όπως ήσουν. Τι, έκανε πλαστική? Άκουσε να δεις, Παρασκευά. Εγώ σ' αγάπησα για αυτό που ήσουν. Και μέσα σε αυτά ήταν και η περιουσία σου. Τώρα μπορεί εμφανισιακά να είσαι ο ίδιος, αλλά στην ουσία είσαι σαν τα άλλα 4 εκατομμύρια αρσενικούς. Δηλαδή μπατήρης. Κι εγώ λυπάμαι, αλλά με μπατήρη της δεν μπορώ να την βρω. Και όλα αυτά που μου έλεγες, η αγάπη μας, θα παντρευτούμε την άνοιξη. Τι να σου κάνω, ας μην γινώσουν αμπατήρες. Με συγχωρείς τώρα, έχω κάποιο ραντεβού. Φεύγω και να μην χαθούμε, να βλεπόμαστε κάπου, ε. Ναι, να βλεπόμαστε. Μην χαθούμε. Να βλεπόμαστε. Μην χαθούμε. Βέβαια, πού να σηκώσει ένας μπατήρης αυτό το σπίτι.
στους φίλους που έχω δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Τσακιστούν όλοι να με βάλουν διευθυντή στις δουλειές τους. Σου δείξω, κυρία, κάτι από πήγες να με περιφρονήσεις. Μάλιστα, ο Ζαφύρης, ξενοδοχεία. Μ' αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα. Πάρε δρόμο, ρε. Και μην τολμήσεις να με ξανανοχλήσεις γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Ο Αρκουδέας είναι φίλος μου, το ξέρεις, ε? Και βαράει. Άντε. Δεν θέλω κουβέντα, με ξανανοχλήσεις. Γιατί, μην κλείνεις, κλείνω εγώ. Αυτή τη φορά δεν μου χτύπησε το χέρι. Ρίχτα. Πράγμα. Είπα ρίχτα. Και ποιος εσύ. Τα βατζής. Τα βατζής. Μα εγώ δεν σε ξέρω. Σήμερα πιάσα δουλειά. Και βρήκες εμένα να κάνεις ευτέ. Γιατί λίγο σου πέφτω. Πάρε δρόμο, πάρε. Είπες μπορεί να πάρω δρόμο. Τώρα θα σε πλακώ στο ξύλο. Ξύλο. Ε, τώρα θα δεις. Μα τι κάνεις, τι κάνεις καλέ. Δεν μου λες. Α, τι είναι, είσαι εδώ. Όχι, εδώ είμαι. Καλά, ο άλλος που ήταν εδώ που είναι. Πήγε αλλού. Θα σου πω, πάρε αυτό το κόκκινο και βρέμε ένα μερτσέντε να κάνω και το κομμάτι στην κόμενα. Τι είναι αυτό. Ταξίδια για πετράλωνα. Ω. Α, ταξί. 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 Πού πηγαίνεις. Μαραθώνα. Μαραθώνα. Έλα, μπες μέσα. Πού να πω. Μαραθώνα πάει ο κύριος. Εσύ πού πας. Πετράλωνα, δεν σου είπα. Ε, θα πάει πρώτα μαραθώνα και μετά θα σε πάει στα πετράλωνα. Τι λέτε τώρα, σοβαρά να μιλάς. Γιατί. Τι λέτε καράγκιοζη. Μα τι κάνει. Ναι. Σ' αρέσει. Ναι. Θα δοκιμάσω κι εγώ λίγο να φάω. Όχι, δες. Γιατί. Όχι, δες. Έλα, δώσε μου λίγο. Όχι, δες. Πόσο μου, παιδάκι μου. Παπά, παπά. Παπά, παπά. Μαμά, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Γιατί πιέζει την ρόπιδα του παιδιού. Κοίταξε να δω αν είναι χαλασμένη για να δω το παιδί να μην τη φάει χαλασμένη, καταλάβατε. Σε ποιο τα πουλάς αυτά, ρε παλιό λιγούρι. Α, και λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί τι θα μου κάνεις δηλαδή, θα με κάνεις τα να πούμε. Είσαι ψωμόλισσα, έλα αγάπη μου. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Ρε φίλε, γιατί ζητιά να βγεις εδώ να πούμε. Μα βλέπεις, ενοχλώ κανένα ρε φίλε. Ναι ρε μάγκα, ενοχλείς εμένα για το πόστο αυτό, ενοχλώ ένα δικό μου να πούμε. Το έχεις νοικιάσει. Αλλά, εδώ στο νίκη. Γιατί της δημαρχίας ρε φίλε. Ε βέβαια της δημαρχίας είναι. Της δημαρχίας είσαι. Ναι. Εντάξει ρε φιλάρα, συγγνώμη να πούμε. Βοηθήστε τον αόματο. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Α, ρε Παρασκευά, πώς κατάντησες.
Μία μόνο λύση υπάρχει. Μια σκάλα δεν μπορώ να ανέβω για να αυτοκτονήσω. Πάντα είχα την περιέργεια να δω πως αισθάνεται κάποιος που αυτοκτονεί. Δεν το πρόλαβα αυτό. Με το άλλο τρένο. Μόλις σε τρίχεις. Ράβω αυτοκτονώ. Σε λίγο θα είμαι ένα καραφλός. Έρε, πώς είναι η ζωή. Με συγχωρείτε. Σιγά, τι πρόκειται, σφινής μου. Μα πρέπει να αυτοκτονήσω. Κι εγώ γιατί ήρθα εδώ, για να βλέπω τα τρένα να περνούν. Προηγούμαι εγώ. Κάνεις λάθος, εγώ μετά από το πρωί, αλλά πήγα να τσιμπήσω κάτι. Μα γιατί δεν αφήνεσαι μια κάρτα ρεζερβέ. Ρε, απεράτα μας. Τι κάνεις, Χριστιανή μου. Ρε, μη με τραβάς, θα μαλώσουμε. Αφού πρέπει να αυτοκτονήσω εγώ πρώτος. Σαν δεν τρέπεσαι, άντρα σου λένε μετά. Να μην παραχωρήσετε στο μια δεσποινίδα. Ντροπή σου, ρε. Δεσποινίδα, σώπα. Εξισορροπία. Ζωή σου, θάνατο. Κάτσε για να πού πας. Εγώ θα αυτοκτονήσω. Να παράτα από αυτό το πέρα. Από εκεί σου. Παράτα από εκεί. Θα με αφήσεις ή δεν θα πας καμιά σφάλια. Ορίστε, έφυγε το τρένο. Ορίστε, τι κατάλαβες. Μείναμε και δυο μπουκάλα. Και το επόμενο θα έρθει και σε 10 λεπτά. Ωραία, τι κάνουμε τώρα. Να ρίξουμε κορώνα γράμματα. Δεν έχω και κέρματα. Δεν μου λες, εσύ τόσο νέα κοπέλα, γιατί θέλεις να αυτοκτονήσεις. Εσύ γιατί θέλεις. Μια ολόκληρη ιστορία. Έλα, πες μου τη δικιά σου ιστορία, μου αρέσουν οι ιστορίες. Τι να σου λέω τώρα. Έλα, λέγε. Αγάπησα ένα νέο. Πολύ καλό αυτό. Μ' αγάπησε και εκείνος. Και αυτό καλό. Έμεινα έγκυος όμως. Μόνη σου. Όχι βέβαια, βοήθησε και αυτός. Και αυτό καλό. Όταν του το είπα όμως, εξαφανίστηκε το γαϊδούρι. Κακό αυτό. Έτσι κι εγώ αποφάσισα να έρθω εδώ να αυτοκτονήσω. Και είσαι και έγκυος. Τι σου λέω το σύνορα, είμαι έγκυος. Δεν μου λες, ρώτησες το παιδί που έχεις μέσα σου αν θέλει να αυτοκτονήσει. Γιατί εσύ ρώτησες. Γιατί είμαι έγκυος εγώ. Δεν εννοώ αυτό, εννοώ οι άνθρωποι που σ' αγαπούν. Τους ρώτησες αν θέλουν να αυτοκτονήσεις. Ποιοι άνθρωποι, δεν έχω εγώ ανθρώπους. Δεν έχω ανθρώπους να μ' αγαπούν. Είσαι μόνος. Ήμουνα, τώρα είμαστε μαζί. Θες μια καραμέλα. Όχι, όχι, για καραμέλες είμαστε τώρα. Το τρένο. Το είδα. Δεν θα πηδήξεις. Μετά από σένα, μια και λες ότι ήρθες πρώτος. Όχι, οι κυρίες προηγούνται. Ξέρεις κάτι. Ξέρω. Τι ξέρεις. Ότι ξύλιασα εδώ πάνω, δεν πάμε κάπου να ζεσταθούμε. Μα καλά και η αυτοκτονία. Ας είναι, τα τρένα περνάνε κάθε μέρα. Έλα, πάμε. Το όνομά μου είναι Παρασκευά, το δικό σου. Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα την Παπανδρέου, τι την έχεις. Καλημέρα σας, Δεσποινή Σόλγα. Ξέρετε, ψάχνω να βρω τον κύριό μου. Αλλά όπου και αν πήγα, δεν το βρήκα πουθενά. Κοίτα να ρίξω μια ματιά, μήπως είναι εδώ, αλλά και εδώ τίποτα, ξέρετε. Τον Μπάρι ψάχνεις. Τι σας λέω τόση ώρα. Τον είδα πριν μια ώρα περίπου. Τον είδατε? Πού τον είδατε? Έμπαινε με μια δεσποινίδα σε ένα ταβερνάκι στην πλάκα. Στην πλάκα, πού στην πλάκα? Στο φανάρι του Διογέννη. Δεσποινή Σόλγα. Δεσποινή Σόλγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δεσποινή Σόλγα. Μα καλά, τι συνέβη στον Μπάρι? Καλά, δεν έχετε μάθει τίποτα? Όχι. Καλύτερα να σας τα πω μια άλλη φορά. Ξέρετε, τα πεις και ψύχρεμος ο κύριος και τον ψάχνω μήπως κάνει καμιά τρέλα. Αλλά πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρετε.
πάρα πολύ. Από το πρώτο το σκαλί στο τελευταίο πήγα. Μα κανένας δε μου φταίει για το χάλι μου, σπάσιμο θέλει το Ορίστε. Μερσή. Φέρε και λίγα σκαλοπίνια. Σκαλοπίνια, τι είναι αυτό? Φαγητό. Κοιτάξτε να δείτε. Γίγαντες έχουμε, θέλετε? Με τι σώση είναι? Σώση είναι αυτό το πράγμα. Σάλτσα. Α, μάλιστα. Μια στιγμή. Ρε χαρίκια. Οι γίγαντες με τι σάλτσα είναι? Με πελτέ. Με πελτέ είπε. Εντάξει, φέρτε μας μια μερίδα. Μάλιστα. Συγγνώμη κύριε, σας ρωτήσω κάτι. Αυτά τα σκατολίνια που στάπατε, τι είναι αυτό το πράγμα? Φαγητό, άνθρωπε μου. Και το τρώνε? Το τρώνε. Κοίτα ρε φίλε τι τρώει ο κόσμος. Γεια σε ρε καλή για τα φασόλια. Αμέσως έφτασε. Με μπέλεψες το φουκαράκι. Παρηγοριά ζητούσα δόλιος στη ζωή. Αλλά δεν μπορώ να συνηθίσω ακόμα τη νέα μου ζωή. Μπορεί να μην έχετε πολύ τέλεια που ζούσες, αλλά και εδώ η ζωή είναι όμορφη και πάνω απ' όλα τίμια. Οι άνθρωποι είναι καλόκαρδοι. Όξω τους φίλους σου που σου έκλεισαν την πόρτα τη στιγμή που τους είχες ανάγκη. Καλύτερα που μου έκλεισαν την πόρτα. Διαφορετικά δεν θα σε γνώριζαν. Να, αλλά αν έμενες εκεί, θα έχεις τα εστιατόρια πολυτελείας που έχουν και τα σκαλοπίνια σου. Ναι, αλλά δεν θα ήσουν εσύ. Και έχει σημασία αυτό? Πώς δεν έχει. Γιατί την πόρτα σου την άφησες κλειστή. Θα μείνω έξω μια και το βανές γυνάτη. Κι από το κρύο η καρδιά μου θα σβηστεί. Προσέξε με βλάμισα, κοίτα με και στη μούρη. Κύριε, κυρία μου. Φρε Δημόθη, πώς από εδώ? Θα έπρεπε ο κύριος να με έχει ενημερώσει που βρίσκεται. Ψάχνω να σας δω τόσες μέρες. Έχω γυρίσει όλο το λεκανοπέδιο. Γιατί ψάχνεις? Μα για να σας προσφέρω τις υπηρεσίες μου, κύριε. Δεν τις χρειάζομαι πια. Βρήκατε αντικαταστάτη? Όχι. Μπατήρηση με ρε. Και σας είπε κύριε ότι τόσο καιρό βρίσκομαι κοντά σας μόνο και μόνο για τα χρήματα. Σεβασμός και αγάπη που τρέφω στο πρόσωπό σας. Έκανα να βρίσκομαι κοντά σας. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω να σας προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Με τι λεφτά? Μου επιτρέψει ο κύριος από εδώ και μπρος να προσφέρω τις υπηρεσίες μου δωρεάν. Ναι, άστα αυτά και κάτσε φάμε τώρα ρε. Άντε ρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Από εδώ ρε κάτσε, για το όνομα του Θεού. Θα μου επιτρέψει ο κύριος να κάτσω εκεί. Κληρονομική αρρώστια του. Για μια γυναίκα έχω γίνει σαν τρελός. Και δεν υπάρχει ο μόνος άνθρωπος που έμεινε κοντά μου, ο μοναδικός. Καλά, τι τον είχες? Υπηρέτης μου ήταν, και όπως φαίνεται είναι. Και δεν υπάρχει
ιατρικό για τον καημό. Ακούω. Δεν είπατε ότι είστε κοφάλαλος, κύριε. Τι θα πάρετε, κύριε? Κατάλογο έχετε, παρακαλώ. Τι αν έχουμε? Κατάλογο. Κατάλογο θες? Μάλιστα. Μάλιστα, να σας φέρουμε. Με φίλησες? Πρόσεξες. Λιγάκι. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Ο κατάλογος που ζητήσατε. Δεν καταλάβατε. Ζήτησε κατάλογο να δω τι φαγητά έχετε. Όχι τηλεφωνικό, κύριε. Ακούστε, κύριε. Εμείς εδώ τα φαγητά τα λέμε, δεν τα γράφουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε λακέρδα, έχουμε φέτα, έχουμε πατάτες, έχουμε και φασόλια. Τα φασόλια τι σοδειές είναι, παρακαλώ? Δεν ξέρω, χθες τα αγόρασε. Καλά, τέλος πάντων. Φέρτε μου μία φασόλια και ένα πέργε. Τι είναι αυτό πάλι? Νερό. Πέργε. Ακούστε, κύριε. Εδώ το κατάστημα είναι καθαρό. Έχουμε νεράκι του Θεού από το Μαραθώνα. Δηλαδή θα το φέρετε από το Μαραθώνα? Βρε, θες ή δεν θες? Μα τι φωνάζετε, κύριε? Και αυτό που ζητάω εγώ είναι νερό στο μπουκάλι. Εντάξει, κύριε, να σας το βάλω στο μπουκάλι. Μπουκαλιά. Και αν σας το βάλω στο μπουκάλι, πώς θα λέγεται? Πέργε, κύριε. Πέργε. 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 Λοιπόν, θα συναντηθούμε αύριο. Αύριο? Λίγα ακόμα και δεν θα υπήρχε αύριο για μας. Άντε πάλι, δεν είπαμε να ξεχάσουμε τη γέφυρα. Εύκολο το όχι. Θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, πού θέλεις να συναντηθούμε? Όπου θέλεις εσύ. Στο Χίλτον. Απ' έξω δηλαδή. Απ' έξω. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου. Κάτι ξέχασες. Στο καλό. Στο καλό. Γνωριμία κι αυτή. Τέχεραν η Έλπακα, Ρούσα και η Ιωνία. Ρούκουνας και πούκουνας και παρανομία. Ε, καρσόν! Ορίστε! Λογαριασμό, παρακαλώ. Μάλιστα. Τι είχαμε, κύριε? Ελιές, χόρτα, φέτα, τζατζίκι, ένα κρασί. Ναι, ένα. Μάλιστα. Τρία κατωσάρια. Τρία κατωσάρια. Μάλιστα. Επειδή δεν έχω μετρητά, ορίστε, πάρτε μια πιστωτική κάρτα Diners. Τι είναι αυτό? Κάρτα Diners. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι λεφτά? Ναι, είναι λεφτά. 30 χρόνια ταβερνάρι, στο μηνά δεν τον κόροδεψε κανένας, κύριε. Και 30 χρόνια δεν ξέρεις ότι υπάρχουν πιστωτικές κάρτες. Στην ΕΟΚ βρισκόμαστε, τουρίστες έρχονται. Στην Ευρώπη συμπληρώνονται. Εγώ δεν το ξέρω, κύριε, αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω το κατοστάλικο. Τώρα τι να σας πω. Μια στιγμή, κύριε, μια στιγμή. Θα μου επιτρέψει ο κύριος να πληρώσω εγώ το δείπνο? Ρε, ποιο δείπνο, το φαγητό να πληρώσει ο κύριος? Βάρβαρε ταβερνιάρη, ούτε ελληνικά δεν ξέρεις. Μη σκουπίζεις, θα σας ξαναφτύσω. Μήπως θέλετε να το φτύσετε κι εσείς, κύριε? Πούσο, ρε! Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι οι νύχτες θα είναι τόσο κρύες, ε! Η αλήθεια είναι ότι τα καλοριφέρ στο σπίτι είχαν μεγάλη απόδοση. Τι μου θυμίζει τώρα το σπίτι μας? Πώς θα τη βγάλουμε απόψε? Λέω να πάμε σε κανένα ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο? Με τι λεφτά? Εγώ, κύριε. Όχι, σε παρακαλώ, δεν θα ξοδέψεις δεκάρα. Αύριο θα βρω δουλειά. Τότε να προτείνω κάτι άλλο. Για να πρότεινε. Εδώ κοντά έχω μια ξαδέρφη που έχει δικό της πανοδοχείο. Ίσως εκεί βρούμε κάνα κρεβάτι. Εκεί δεν πάμε, γιατί δεν το λες τόση ώρα? Ξέρετε, μόνο που εκεί δεν συχνάζει κόσμος έτσι τόσο πολύ καλός, είναι λίγο... Ναι, ναι, έχω δει τον καλό τον κόσμο. Πώς φαίνεται ο κακός, ο κόσμος είναι πιο καλός από τον καλό. Πάμε, άντε. Τότε πάμε, κύριε, από εδώ. Εδώ είμαστε, κύριε. Εδώ είμαστε. Περάστε. Τώρα. Καλησπέρα, κύριε. Για χαρά. Μήπως ξέρετε πού μπορώ να βρω τη Δεσποινίδα Ευτέρπη? Ευτέρπη! Ευτέρπη! Βρε, Τιμόθε! Ξαδερφούλα! Πώς από εδώ? Εσύ κυκλοφορείς αριστοκρατικά κανάλια. Πώς βρέθηκες εδώ? Θα στα πω άλλη φορά. Να σου στήσω τον κύριο Παρασκευά. Κυρία,
Στεφάκη, εσύ είσαι ο ματσός. Ήμουνα. Στάφαγε τσοβόλας. Όχι, το χρηματιστήριο. Τελικά, όλο και κάποιος θα σταφάει έτσι και τάχει τα λεφτά. Ξαδελφούλα, ο κύριος είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Μήπως υπάρχει κανένα δωμάτιο ελεύθερο. Θα βρούμε δωμάτιο. Αν σου ζητήσω και θέρμαση, θα φανώ παράλογος. Θα το ρυθμίσουμε και αυτό. Πρώτη φορά έρχεστε στο πανδοχείο μου. Έτσι θα σας αφήσω. Περάστε. Τι σας έλεγα, κύριε. Περάστε. Κάτσε καλά! Απλώς να πάρεις, ρε! Όλος την τράκα έζασε! Τα κατάλαβα! Λοιπόν, παιδιά, ησυχία! Θα σας παρουσιάσω έναν αριστοκράτη που κοιμήθηκε στο πανδοχείο μας. Όχι και αριστοκράτης. Έτσι και πέσει ποντικό στο πορτοφόλι του, είναι να σπάει τη μούρη του. Πότε μου το πήρατε, μαντάμ? Έτσι και με έπαιρνε σκαμπάρι, φίλε, ήταν αλλάζω επάγγελμα. Πού το πήρε? Μη δίνετε σημασία. Λοιπόν, να σας συστήσω το θαυμαστό κόσμο της αυλής μου. Ο Τάσος, ο Κουτσός, χρόνια στο επάγγελμα. Χαίρο πολύ, κύριε. Μου χρωστάτε 5.000. Θυμητικό που το έχεις. Είδες? Με αυτό το ξύλινο πόδι που βλέπεις και το ακορντεόν, πρίκησε μέχρι τώρα 3 κορίτσια. Αλλά τώρα κανένα δεν θέλει να έχει παρτίδες μαζί του. Ο Λακέρδας είναι κλέφτης σκυλιών. Αλλά άμα πέσει νέκρα, κάνει και το πουγαδοκλέφτη. Όλος αυτός μας δίνει. Κανένας μόκινο, κύριος? Ο Νεκτάριος το παίζει τυφλός. Όταν ο κόσμος πήγαινε στις εκκλησίες, μάζευε όλο το χαρτί. Τώρα μην τα συζητάς. Μεγάλη κρίση. Φίλε, μου χρωστάς το ΦΠΑ. Τη Λάουρα τη γνώρισες. Πορτοφολού και τσακάλι στην ομάδα απασχόλησης. Ο Λευτέρης είναι καλτερημιτζής, αλλά τώρα άστα, πάει κατά διαόλου αυτός. Η Βάσο είναι η μόνη που διαβάζει από εφημερίδα μέχρι καφέ. Και είναι η μόνη που βγάζει ακόμα μεροκάματο. Εγώ τους ταΐζω όλους. Καινούριος είσαι εδώ? Μάλιστα, τώρα ήρθαμε την τελευταία πτήση. Πιλότος είσαι? Όχι, μπάτλερ. Μπάτλερ σε αεροπλάνα? Όχι, στο κύριο Παρασκευά. Α, έχει ο κύριος Παρασκευάς και αεροπλάνα? Είχε. Είχε και αεροπλάνα, είχε και ποδήλατο, είχε. Πολλά έχει. Τώρα έχει μόνο μπάτλερ. Με την Κάρμεν και τα αδέρφια της δεν έχουμε πολλά-πολλά, γιατί είναι τσιγκάνοι και είναι έτοιμοι για καυγά. Λοιπόν, Βαρόνε, τι λες, θα μπεις και εσύ στην παρέα το Λιγούρι το να βούμε? Τι θέλεις να σε φτιάξω, κουλό ή κουτσό? Κάτσε καλά, ρε, ο άνθρωπος είναι γεννημένος για καλύτερη μύτη, δεν το βλέπεις? Κοίτα παρουσιαστικό. Το μυαλό σας και μυαλία, ο άνθρωπος είναι γεννημένος για τυφλός. Από πάνω μέχρι κάτω δείχνει στα νομά. Τι λέτε, ρε? Κοιτάτε κάτι μακριά δάχτυλα που έχει. Αυτός είναι γεννημένος για πορτοφολάς. Τι λες, μωρή, στη πιάτσα όλοι φτύνουν τον πορτοφολά. Λοιπόν, Βαρονάκια, εγώ σε μια εβδομάδα θα σε κάνω και τον πρώτο. Σιγάρε! Θα σε κάνω και τον πρώτο κασονάκια, να πούμε. Γριλάκια. Θα σου βγάζουν όλη τη τραγιάσκανα. Μέσα στα μούτρα σου. Εσύ δεν λες τίποτα, Βαρόνε. Τι να πω, κυρία μου, τα έχω χαμένα. Μήπως το ήθελε ο κύριος να αναπαυθεί? Τι, εντόπο χλωερό? Φάτε τη γλώσσα σας, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θέλετε να με αποκαταστήσετε επαγγελματικά, αλλά έχω βρει ήδη δουλειά. Βρήκε δουλειά ο κύριος? Αύριο θα βρούμε. Με φαντάζεσαι με ένα όματο στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα? Φιλάρα, όχι, εκεί είναι το πόστο μου. Ας σου βρω εγώ άλλο στέκι. Τιμόθε! Ορίστε, κύριε. Έλα εδώ. Αμέσως. Ορίστε, κύριε. Εντάξει, Τιμόθε, δέχτηκε να κουβαλάω λάσπη. Λάσπη? Μα κύριε, η εργασία αυτή δεν αρμόζει σε εσάς. Άκουσε, Τιμόθε, η δουλειά δεν είναι τιμή, αυτά είναι ανατροπή. Μάλλον ανάποδα, θέλετε να πείτε ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή, φτάνει να είναι τίμια. Πού ξέρω εγώ από δουλειά? Και πότε πιάνετε εργασία? Τώρα μέσα σου. Μην χάσω το μεροκάματο. Με συγχωρείτε, πού πάει η λάσπη? Απάνω. Ναι. Εγώ έναν κάτι θα πληρώσω, όχι δύο. Ο κύριος δεν θα πληρωθεί. Γιατί κουβαλά τη λάσπη? Γιατί είναι ο μπάτλερ μου. Τι είναι? Ο υπηρέτης του κυρίου, κύριε. Έσκει υπηρέτη. Φυσικά. Και θέλει να δουλέψει οικοδόμος. Γιατί όχι? Έρθει εδώ πέρα. Πάρε τον από δώρε. Να σας εξηγήσω. Πάρε τον από δώρε. Ούστε από δώρε. Τιμόθε, μας απέλησε. Άδειασε τη λάσπη. Κοίτα.
Ούστα από εδώ, ρε! Ούστα από εδώ, ρε! Φύγε από εδώ, ρε! Πρόσε! Τροπή σας, κύριε, να φέρεστε εσείς στους φτωχούς εργάτες. Θα διαμαρτυρηθώ στην Ένωση Εφοπλιστών. Ούστα από εδώ, ρε! Εδώ εργάζεται η δεσποινίδα Μέρι. Ποια Μέρι? Η καμαριέρα σας. Α, που είχαμε. Μάλιστα, και τηλεφωνήθηκα μαζί της και μου είπε ότι έχει κάποια θέση για εσάς. Και θεώρησα καλό να έρθουμε εδώ να εργαστείτε. Δεν θα εργαστούμε, θα εργαστώ γιατί θα μας διώξουν σαν την οικοδομή, έτσι. Όπως νομίζετε εσείς, κύριε. Άντε. Γεια σας, καλή τύχη, καλή σταδιοδρομία. Γεια σου, Μέρι. Α, κύριε Παρασκευά, τι κάνετε? Μια στιγμή έρχομαι. Κύριε Παρασκευά, το αφεντικό είπε εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Μέρι. Δεν έκανα τίποτα. Απλώς δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα δουλεύαμε μαζί. Είδες πώς τα φέρνει η ζωή. Έχετε το αφεντικό, κάντε γρήγορα την αδερφή. Αδερφή ποια, έχεις αδερφή? Κάντε ότι είστε τιούτος. Τιούτος, γιατί? Έτσι ήταν και ο προηγούμενος και έπιθε καλύτερα. Πώς θα την κάνω? Προσπαθήστε. Θα την κάνω κρυφή. Κάντε ό,τι θέλετε, έρχεται. Καλημέρα. Πώς να είναι άσχημη μέρα σε ένα τέτοιο μαγαζί. Καινούργια είσαι. Συγγνώμη, καινούργιος είσαι εδώ. Τι το θέλεις, συγγνώμη. Όχι, έχω χρόνια στο κουρπέτι. Μπράβο. Θα τα πάμε καλά οι δυο μας. Χαίρετε, κύριε. Χαίρετε, κύριε. Έχω πρόβλημα. Μόνο ένα? Όχι, εδώ, με το πρόσωπό μου. Δεν βλέπετε, ε? Όχι, βλέπω καλά. Πρόβλημα δεν έχω με τα μάτια. Αλλά? Αλλά εδώ, κοιτάξτε. Γίνεσαι εδώ πέρα. Γίνε εδώ. Παναγιά μου, σαν τον Καραϊσκάκη είσαι. Κάνε το μουσί σου πάει, το μουστάκι, γιατί δεν το ξυρίζεις. Γυναίκα είμαι να ξυρίζομαι. Γυναίκα. Α! Μέρι! Μάλιστα, κύριε Παρασκευά. Δεσποινής Μέρι, φέρε τα εργαλεία. Φέρε κασμά, τσάπα, κλαδευτήρι, αφροξυρίσματος. Φτιάξε ένα χαρμάνι. Μα τι θα τα κάνετε όλα αυτά? Ρε χτυφιέ, δεν βλέπεις. Με το μαλακό, κύριε Παρασκευά. Τι μαλακό, αυτή θέλει μπουρτόζα. Τέλος πάντων. Μα τι δεν μου κάνετε, κύριε. Παιδί, αποκλείεται. Καθίστε, σας κάνω κούκλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω κουβέντα, ούτε ευχαριστώ, ούτε τίποτα. Να, κουβέντα. Έλα. Πέρι γρήγορα τα πράγματα. Είσαι έτοιμη. Αρχίζουμε. Αχ. Ανοικοδόμηση, καμουφλάζ. Τι ανοικοδόμηση, εσύ πας να μου κλείσεις το μαγαζί? Έχω να σου πω, δεν θα μου μάθεις τη δουλειά μου. Πάρε δρόμο από εδώ, ρε. Να, απολύομαι. Έμεινα στον Άσο πάλι. Σε έχω εμπιστοσύνη και είμαι σίγουρη θα τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρω. Κάτι σκέφτομαι, γιατί μικρός ήμουν σπουδαίος οργανωτής. Είναι απογοητεύεις. Τι κάνει το παιδάκι που έχουμε μέσα μας, κλωτσάει? Αλήθεια. Δεν σε πειράζει που είμαι έγκυος? Εσένα σε πειράζει? Σε παρακαλώ, απάντησέ μου. Αφού σε αγαπώ, γιατί να επειράζει? Αν το γεννήσεις, εγώ θα το αναγνωρίσω. Τι είμαι, ο Ανδρέας που δεν αναγνωρίζει τα εξώγαμα? Τελικά λίγη άκρηση μου σε άφησε να παρασκευά. Και τώρα που ξέρω ότι με αγαπάς πραγματικά, έχω να σου πω κάτι. Τι, είπε ο πατέρας ότι θέλω να του μιλήσω? Όχι αυτό, θέλω να σου πω κάτι άλλο. Έλεγε, ρε παιδί μου. Δεν είμαι Άγιος. Το χώνεψες? Όχι βέβαια, κάνανε λάθος στις εξετάσεις. Σήμερα που πήγα στο γυναικολόγο μου το είπε. Όχι. Καλά που κάνανε λάθος τώρα. Φαντάσου δηλαδή να γέννας και σου λέγανε ότι δεν είσαι έγκυος. Λοιπόν, θα κανονίσω ένα ραντεβού με τον πατέρα σου. Θέλω να του μιλήσω. Όσο για δουλειές, κάτι έχω στο μυαλό μου. Θα βγάλω αρκετά λεφτά. Μη σε ανησυχεί γι' αυτό. Θα γυρίσω κι εγώ στη παλιά μου δουλειά.
Θα τα καταφέρουμε. Αρκεί να είμαστε πάντα μαζί. Γεια σου, Παρασκευά. Γεια σου, ρε Τάσο. Μα καλά, αόματος και βλέπει. Κάθε Πέμπτη ο καημένος. Στραβωμάρα. Ρε Βλάμη, θέλει μια συμβουλή. Πρέπει να αλλάξεις εμφάνα, αδερφάκι μου. Σήμερα, ό,τι βρουν οι μάγκες το φορολογούνε. Μπαίνεις στην εφορία με κουστούμι και βγαίνεις έξω με το σοβράκο. Έχεις αυτοκίνητο, τεκμήριο σου λέει. Σπίτι, τεκμήριο. Μοτοσυκλέτα, τεκμήριο. Πατίνι, τεκμήριο. Το μόνο που επιτρέπουν μάγκα είναι το τροχάδι, το κουτσό, η τσουλήθρα και το πίδημα. Σπαρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ, κύριε. Μην ανήσυχεις, φιλάρα. Στο πίδημα παλάσιο του φόρου, άμα πας με τη γυναίκα σου, γιατί πέφτει στα μεταχειρισμένα προϊόντα. Αν να χαθείς, Μπάρβαρε. Ξέρω τι σου λέω εγώ. Εγώ πήγα να αγοράσω κάλτσες και δεν έφτασα τα λεφτά. Μία αγοράσα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σαρπούλα, κάνεις. Καλά. Ο κύριος κοιμήθηκε καλά. Καλά, καλά. Δεν μου λες νεκτάρια. Άγιε σου μιλάνε. Ορίστε, βαρόνε. Πόσα κινητά έχεις. Δηλαδή, που να μην μπορώ να τα κινήσω. Σπίτια, οικόπεδα, βίλες, πόσα τέτοια έχεις. Βαρώνω ότι έχω κινείται μαζί μου, γιατί το έχω απάνω μου. Δηλαδή είσαι πατήρης. Εγώ και πατήρης, κάτσε καλά. Ρίχτα, εσύ πόσα λεφτά έχεις στο βιβλιάριο σου. Πορτοφολίο είμαι, ρε Βαρώνε. Δεν είμαι καλύτερη μιτζού να έχω βιβλιάριο. Όχι τέτοιο βιβλιάριο. Βιβλιάριο τραπέζης έχεις. Γιατί, έχει και η τράπεζα κορίτσια στο κλαρί. Λεφτά στην άκρη, παιδί μου, έχεις. Πού να τα βρω. Εσύ έχεις. Μας δουλεύεις, ρε Βαρών. Μόνο για τον αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή έχω. Αν κατάλαβα καλά, είσαστε όλοι πατήριδες. Καλά κατάλαβες. Καλά καταλάβατε, κύριε. Καλά καταλάβαμε. Και τι κερδίσατε που είσαστε τόσα χρόνια στους δρόμους, ε? Τίποτα. Ενώ αν είσαστε σε μια δουλειά, θα είχατε και το οίκα σας και τα δώρα σας θα είχατε. Και θα είχατε και κάτι στην άκρη. Πού το πας τώρα. Ότι είναι καιρός να βρείτε μια ανθρώπινη δουλειά. Σίγουρη δουλειά. Και αυτή τη δουλειά θα σας τη βρω εγώ. Και το είδα στον καφέ. Θα σε καλά ρε που θα πάω εγώ στη δουλειά. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Γι' αυτό δεν έχεις μία. Γι' αυτό. Και εσύ τι θα κερδίσεις. Δεν κερδίσω τίποτα. Μόνο 10%. Όσα παίρνουν τα γραφεία ευρέσωσης εργασίας. Λοιπόν, ποιος θα πιάσει πρώτος δουλειά. Αυτός. Να πάει κοπέλα. Όχι ο... Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Τιμόθε. Μάλιστα, κύριε. Βγάλ' τα. Όχι αυτά, μωρέ. Βγάλ' τα. Άπε παμπλόν. Πουφ. Τι μου θυμίζει το πουφ. Παφ. Πιφ. Άπε παμπλόν του και θεμπλόν. Άπε παμπλόν του και θεμπλόν. Μπλόν. Α, δεν παίζω. Νοθεία. Θα τα ξαναβγάλεις. Ωραία, δεν τα αφήνεις αυτά. Χριστός και η Παναγία. Δηλαδή κάνουν τεχνική της τηλεόρασης και του βίντεο παιδιά για τους μπασκετμπολίστες. Επειδή δεν αφήνουν τους άλλους να παίξουνε. Ρε τι πάθαμε. Και δεν μου λες κάτι. Πώς θα γυρίσουμε εμείς ολόκληρο ρυθμιστικό. Τι να κάνουμε, βρελάκι, θα προσπαθήσουμε. Μια ζωή προσπάθεια. Τέλος πάντων, μη συγχυστώσει. Ήρθαν οι ηθοποιοί. Έχουν απεργία. Αυτοί γιατί απεργούν. Γιατί θέλουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης να μην πηγαίνει, λέει, μόνο σε ένα-δύο θέατρα, αλλά σε όλα. Και πώς θα κάνω εγώ γύρισμα χωρίς ηθοποιούς. Α, μην είσαι ανησυχή. Ειδοποίησε κομπάρσους. Και με κομπάρσους θα εμπνευστώ εγώ την πίεση ενός σκεφτέ και την εξαφάνιση ενός χαμπουκέ. Χριστός και η Παναγία που κατάρτισε ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών. Αχ, τα σύγχυ... Τέλος πάντων, φέρ' τους κομπάρσους. Η κυρία, τι θα θέλετε. Μας έστειλε ένα γραφείο για ένα διαφημιστικό. Α, είσαι στην κομπάρση. Με κομπάρση, Δεσποινής. Μη βλέπετε που δεν μας αφήνουν τα πρώτα όνοματα να προχωρήσουμε. Καλά, καλά. Περιμένετε μισό λεπτό. Μην αργείτε πολύ, γιατί έχουμε κι αλλού διαφημιστικά. Μισό λεπτό, είπα. Μαρολί, πάει να φύγουμε, θα φάμε ξύλο. Εμείς ηθοποιοί, από πού κι ας πού. Γιατί οι ηθοποιοί που κάνουν τους ηθοποιούς είναι ηθοποιοί. Εγώ πάντως έχω τρακ. Για συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά, ήρθαμε εδώ για κομπάρση. Κάτι τέτοιο. Εγώ κομπάρσο δεν κάνω. Εγώ είμαι σιπιάνος και μάλιστα φίρμα. Μια χαρά. Είσαι στεγάρηση, δεν φτάνει που σας βρήκα δουλειά τα κονομά. Μου κάνετε και τους δύσκολους. Λάκη, ήρθαν η κομπάρση. Περίμενε. Για να το λέω, ο κύριος έχει δίκιο. Ορίστε, εδώ όλοι μας σέβονται. Οι κύριοι ετοιμάσαν και κάτι να φάμε. Περάστε παρακαλώ. Να φάμε, ναι. Κύριος πρώτα. Περάστε, κύριε. Έλα, βρελάκι, να τελειώνουμε.
κρατάνε τα παιδιά μου. Τι κάνατε καλέ! Φάγατε το ντεκόρ του γυρίσματος! Αχ, Χριστέ μου! Δεν διακόπτανε, δεν διακόπτανε! Η πίτσα είναι ομοίη! Αχ, Χριστέ μου, Μαρία, άλλαξέ τα γρήγορα! Έλα τώρα, φτάνουν αυτά, εντάξει! Τέλος πάντων, κάνε πιο πέρας! Τι είναι αυτό το πράγμα, καλέ, πού το βρήκατε, το έχετε δηλώσει! Πω, έλα εδώ, μανάρι μου, είσαι ξεκινωστή μου, είσαι κερατημένο! Για σήκωσε πάνω, έλα να σου πω τι θα κάνεις, θα τελειώνουμε! Κάνε στην άκρη! Με συγχωρείτε, κύριε, μπας και σε πούστης! Κάποιο θα σκοτώσει σήμερα, έλα, γλυκούλη μου, να καθίσεις. Λοιπόν, μανάρι μου, είπες και ένα στιμούλι. Λοιπόν, μόλις αρχίσει το γύρισμα, θα αρχίσει να τρως. Και θα πεις με ευχαρίστηση το χάμπουργκε. Μόνο! Δεν σε φτάνει. Εγώ θέλω και μένω να εκφράσω τις ανησυχίες μου. Δεν πειράζει, θα τις εκφράσει με το χάμπουργκε. Κλακέτα! Κάρνα λήψη πρώτη! Πάμε! Πού να πάμε? Στοπ! Τι έπαιρνες, Χρυσό μου, δεν είπαμε μόλις πω πάμε να αρχίσουμε. Όχι, δεν μου είπατε. Είπατε πάμε και νομίζω να δεν κατάλαβα. Όταν λέω πάμε, εννοώ αρχίζουμε. Πες αρχίζουμε, Χριστιανέ μου. Τέλος πάντων. Κλακέτα! Κάνε λήψη δεύτερη. Αρχίζουμε. Στοπ! Τι έπαθες, Χριστό μου, γιατί δεν μιλάς. Δεν είπες πάμε. Δεν μου είπες να πω αρχίζουμε. Τέλος πάντων, πες μου τι θες να πω. Πάμε ή αρχίζουμε. Πες ό,τι θέλεις, και εγώ τρακ. Αχ, θα τρελαθώ, Χριστέ μου, άντε, κλακέτα! Κάνω λήψη τρίτη. Πάμε και αρχίζουμε. Volkswagen. Στοπ! Τι είπες, Χριστιανέ μου. Τι Volkswagen. Το χάμπουργκε δεν σου είπα. Γερμανικό είναι και αυτό. Αχ, θα με τρελάνει Μαρία αυτός. Πάμε πάλι από την αρχή. Άντε, κλακέτα. Κάνω λήψη τέταρτη. Πάμε και αρχίσουμε. Στοπ! Τι έπαθες, παιδάκι μου, γιατί δεν μιλάς. Με συγχωρείτε, θα ξέχασα τα λόγια. Αχ, Χριστέ μου, τι σου είπα, βρε, να πεις κάτι πολύ απλό. Το χάμπο. Το χάμπο. Όχι, το χάμπο είναι άλλο πράγμα. Έχω τράκ, με συγχωρείτε, μπορώ να έρθω αύριο να τα πω. Μαρία, Διώχτες όλους τα χάπια μου! Ήθελες και ρόλο! Κι εσείς δρόμο, όλοι δρόμο! 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 Σιγά, ψηλά, να σου πνίξει! Δρόμο κι εσύ! Να καθείς παλιό! Σκηνοθέτη! Ω Χριστέ μου, τα νεύρα μου, υπηρεσία μου! Ω Χριστέ μου, θα υποτιμήσω! Τι ήταν αυτό που με βρήκε, θα με πιάσει η κρίση! Είσαι ερωτευμένος, κύριε, περάστε, έχουμε βοράκια! Περάστε, για την κόμενα θα... Ρε Παρασκευά, τι μου κάνεις! Έλατε παρακαλώ, για μαζευτείτε εδώ. Άντε, ησυχία παρακαλώ, εδώ. Εδώ όλοι. Για ησυχία παρακαλώ, ησυχία. Θέλει να σας μιλήσει ο κύριος για όλα αυτά. Ησυχία παρακαλώ. Λάτε κύριε. Είναι καλά. Λοιπόν, εκτός από τον νεκτάριο όλοι κλείσατε ένα μήνα στη δουλειά σας και φυσικά εισπράξατε λεφτά. Εγώ θα πάρω το 10% όπως συμφωνήσαμε. Εσύ, Λακέρδα, τι λεφτά πήρες? Εγώ, 45.000 ο μισθός, έτσι. 15.000 λοιπόν μου κρατήσανε για το ΙΚΑ. Κράτησαν ένα 10% φόρο εισοδήματος, μένουν 27.000. Από τις 27.000 μου κρατάνε 7.000 κάτι διορθωτικά. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Τέλος πάντων, μείναν 20.000. Από τις 20.000 λοιπόν μου κρατήσαν 5.000 για ταμείο αλληλοβοηθείας. Άλλες 5.000 για ταμείο εργοδοσίας, μένουν 10. Απ' τις 10 λοιπόν μου κρατάνε τις 7 για φθορά υλικούλη. Και έτσι λοιπόν πήρα 3.000. Δηλαδή έχεις 3.000. Σε καλά ρε βαρόνε. Θα αφήσω απείρωτο το καφενείο δηλαδή. Έτρωγα καμιά τυρόπιτα που και που. Αφού έχω το 10% έπρεπε να μου φέρεις ένα κομμάτι από την τυρόπιτα. Εσύ Λάουρα. Τα ίδια και χειρότερα. Εγώ έμεινα και χρεωμένη 2.000. Γιατί ο μισθός μου ήταν πιο λίγος από τις κρατήσεις. Εσύ Λευτέρη. Εμένα έκλεισε η εταιρεία. Ήταν προβληματική. Δηλαδή δεν έχετε μία. Πώς το κατάλαβες? Λοιπόν, θα κάνουμε στροφή. Όχι τέτοια στροφή. Θα επιστρέψετε όπως ήσασταν πριν. Και θα σας οργανώσω εγώ. Γιατί μας λείπει η οργάνωση, κύριε. Δεν είμαστε συνδικαλισμένοι για να διεκδικούμε κεκτημένα δικαιώματα. Ξέρετε τι δουλειά έχω σκεφτεί για φορολόγητο εισόδημα και μεγάλο. Να μας το πεις. Αλλά δεν μου λες
Εσύ τι θα βγάλεις? Το 30% από τις καθαρές εις πράξεις. Αυτό είναι απάτη. Που ακούστηκε να κλέβουν τους κλέφτες. Σκάστε ρε, άμα μας εξασφαλίσει ένα γερό μηνιάτικο, ας φάει κι αυτός. Συνέχισε, φίλε. Μια στιγμή, Τάσο. Πριν συνεχίσει ο κύριος να μας αποδείξει ότι είναι τσάκαλος πρώτα. Σας πληροφορώ ότι ο κύριος είναι πάρα πολύ έξυπνος. Εμένα μου λες, γι' αυτό έμεινες να παίξω. Κάνετε λάθος, κύριε. Εντάξει, παιδιά, κόλπο θέλετε. Θα το έχετε αμέπως αμέργων. Λαούρα. Σιγά, σιγά. Έλα, πάει. Σώπα, όποιος τρώει δεν μιλάει. Ορίστε. Το δαχτυλίδι, αγάπη μου. Θα σκεφτώ, δεν ξέρω. Βεβαίως θα σου πάρω δαχτυλίδι. Πολλά δαχτυλίδια θα σου πάρω. Ξέρεις τι έχω πάρει εγώ. Και τάγκερ θα σου πάρω. Έλα, φέρ' το παιδί μέσα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, μπορώ να δω κανένα δαχτυλίδι έτσι με διαμάντια ρουμπίνια? Η τιμή μου είναι αδιάφορη, φτάνει να είναι ωραίο. Μάλιστα. Θα σας δώσω ό,τι καλύτερο έχω. Δεσποινής, φέρτε από το χρηματοκιβώτιο την κασετίνα με τα δαχτυλίδια. Μάλιστα, κύριε Φάντα. Αυτό το παιδί ολοκλαίει. Όλα τα μωρά κλαίνε. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συλλογή με τα σπανιότερα δαχτυλίδια που έχω. Ω, πολύ ωραία. Και αυτό εδώ σπάνιο σε έμπνευση και μου το φέρανε σήμερα. Καταπληκτικό. Μπράβο, σ' αρέσει, αγάπη μου. Δεν το βλέπω καλά εδώ. Ναι, μπορούμε να πάμε να το δούμε λίγο στο φως της ημέρας. Βεβαίως. Δεν σας ενοχλεί? Καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κουνάκι το... Ναι, το κουνάτε λιγάκι αν θέλετε. Δώσετε και λίγο γαλατάκι, είναι πολύ ανήσυχο. Μήπως έχει πονάκια? Δεν ξέρω. Έχει κάνει κάτι το παιδί? Δεν ξέρω. Σώπα μόνο μου, σώπα. Κάντε κάτι, κουνήστε το λιγάκι. Πού πήγανε? Γιατί ανησυχείτε? Σωστά, αφού έχουν το μωρό τους εδώ. Έλα, σώπα αγόρι μου, σώπα. Τι είναι αυτό? Κούκλα. Τι είναι αυτό? Μαγνητόφωνο, κλάμα, παιδί, απατεώνες. Λοιπόν, πώς σας φάνηκα? Πώς θα διαπιστώσατε ο κύριος είναι μεγάλο ταλέντο? Τι να σου πω, αδερφέ. Εγώ έδωσα τα ρέστα μου. Με κούφανες. Καλά ρε, τυφλός δεν είσαι? Τώρα κουφάθηκα. Είσαι και πολύ μεγάλος. Στα πόδια σου. Λέγε τώρα τι κάνουμε, μεγάλε, τι κάνουμε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από τα μικρά για να μαζέψουμε κεφάλαιο και μετά θα πάμε στα πιο μεγάλα. Και το δαχτυλίδι τι θα το κάνουμε? Θα το δώσω πίσω. Θα το δώσεις πίσω. Για πες μου εσύ τι ξέρεις, μικρέ. Να ξέρω εγώ, κυρία Στυνάμε. Ήρθε ένας κύριος, με πλησίασε, μου έδωσε ένα 500 και να φέρω αυτό το δαχτυλίδι στον κύριο. Και το έφερες? Ναι. Μαζί με το 500? Όχι, το 500 ήταν δικό μου. Ορίστε. Χάλασαν και οι κλέφτες. Στην εποχή μου ο κλέφτης ήταν κλέφτης. Το έλεγε η καρδούλα του. Σήμερα ξεφτυλιστήκαμε. Δηλαδή θα έπρεπε να το κρατήσει? Φυσικά. Ή είσαι κλέφτης ή είσαι ρεζίλης. Πάρτε κύριε! Πάρτε κύριε! Πάρτε κύριε! Πάρτε κύριε! Τα τελειότερα συστήματα συναγερμού! Τα τελειότερα κύριε! Τελείωσες? Μάλιστα! Συνεχίζω! Περάστε κύριε! Όχι μόνο ειδοποιούν, αλλά και συλλαμβάνουν τον κλέφτη! Και συλλαμβάνουν τον κλέφτη! Πάρτε κύριε! Πάρτε κύριε! Φίλε, πόσο κάνω? 30.000. 30.000. Έχω ένα σέικο πεντάρι. Είσαστε για 2 χήνες. Πέρα είμαστε εδώ, πουλάμε, δεν αγοράζουμε. Άντε πήγαινε στη δουλειά σου. Πάρτε κύριε! Πάρτε κύριε! Πάρτε κύριε! Περάστε κύριε! Τα τελειότερα συστήματα συναγερμού, ορίστε κύριε! Τα τελειότερα κύριε! Δοκιμάστε κύριε! Δοκιμάστε κύριε! Πόσο κάνετε? 30.000 κύριε! Πολλά είναι! Τι πολλά, αφού συλλαμβάνουν τον κλέφτη? Πάπα, πολλά. Το συλλαμβάνουν κύριε! Το συλλαμβάνουν κύριε, μα συλλάβανε! Μαζεύετε και πάμε γρήγορα μέσα. Σας παρακαλώ, μη βιοπραγείτε, μη βιοπραγείτε! Πιάσε εσύ πάλι. Εγώ είμαι ο υπηρέτης του κυρίου. Με την έχω άσχημα σήμερα. Πού ακούστηκε μικροπολιτές να έχουν και υπηρέτες? Γιατί δεν είναι άνθρωποι αυτοί, κύριε? Έλα, μαζεύετε το να πάνε μέσα. Γιατί, κύριε, είπα σήμερα να πάμε μέσα? Γιατί δεν υπάρχουν συστήματα συναγερμού που συλλαμβάνουν τον κλέφτη. Άντε, μπράβο. Σας παρακαλώ, μας φύγετε. Θα σας κάνω μία επίδειξη. Δηλαδή. Να, δεν θα σας.
Κοίταξτε, θα το προγραμματίσω και εσείς θα κλέψετε το κυβότιο. Θα δοκιμάσετε ότι θα το κλέψετε. Mm. Ορίστε, ένα λεπτό. Για δοκιμάστε να το κλέψετε. Για δοκιμάστε. Για δοκιμάστε, παρακαλώ. Παρακαλώ, δοκιμάστε. Μας ήγετε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δοκιμάστε. Σας παρακαλώ, μας ήγετε. Όχι, δοκιμάστε, κύριε. Όχι, δοκιμάστε, κύριε. Σας παρακαλούμε. Δοκιμάστε, κύριε. Δοκιμάστε το, κύριε. Δοκιμάστε. Δοκιμάστε το, κύριε. Πού θα μου πας, βρε, θα σε χώσω μέσα, βρε, όχι για κλέφτη, αλλά και για βιοπραγία οργάνου. Θα το πιάσω κι ένας άλλος μου έκανε κάτι τέτοιο και μετά από 25 χρόνια τον έπιασα. Έχω μνήμη Καμήλας εγώ. Έλα, παπά, έλα, μη στεναχωριέσαι. Σήκω τώρα, σήκω. Εντάξει, το κεφαλάκι σου. Κάπως καλύτερα είναι. Στην αρχή, ρε παιδάκι μου, δεν μπορούσα. Τώρα όμως, έτσι, σαν να ζε... Καλά είσαι. Τι λέγα, να σου φτιάξω ένα καφεδάκι. Να σου φτιάξω ένα καφεδάκι. Καφεδάκι, Μαργαρίτα μου. Ψήσε με ένα καφεδάκι. Μπαμπά, να καλέσουμε και εκείνο το παιδί που σου είχα πει να το πιείτε παρέα. Ψήσε και. Ποιο παιδί? Ποιο παιδί? Θυμάσαι που σου είπα για ένα παιδί που θέλει να έρθει να σε γνωρίσει. Που με θέλει. Α, κοίταξε, Μαργαρίτα, παιδί μου. Ο γάμος είναι σοβαρό πράγμα. Αυτός είναι σοβαρός. Μόνο σοβαρός, μπαμπά, σοβαρότατος. Σας παρακαλώ, χριστιανοί, βοηθήστε με. Αόματος είμαι. Έχω 7 ορφανά χωρίς πατέρα. Βοηθήστε με, καλοί μου άνθρωποι, να ζήσω τα 7 ορφανά. Τι είναι αυτό? Το σήμα του συνδικάτου. Και γιατί πει? Παρασκευάς. Πώς πάει η δουλειά? Τι να σου πω, μπόμπα. Τα τσεκάρεις ώρα στη μηχανή, έτσι? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μου είσαι εμπιστοσύνη, να πούμε. Όχι. Όχι, με θίγεις. Με φύγεις! Έλα, λεβεντιές! Πατρίδα, κόρη μου! Πατέρα, έλα. Να βάλουμε μια ταινία στη μάτια και να δούμε. Έλα, τώρα μου το χαλάς, κορίτσι μου, γιατί δεν σου αρέσει η παράδοση, αλίμονο. Έλα, σε παρακαλώ. Όπα! Καλά, μια και αρέσει εσένα. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Δεν μου πες, μπαμπάκα. Τι να σου πω. Μετά από το θέμα που σου είπα, τι θα γίνει? Ποιο θέμα? Με το παιδί που ενδιαφέρεται για μένα, πότε θα έρθει να σε γνωρίσει? Δεν μου είπες εσύ όμως τι δουλειά κάνει. Επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας, τι επιχειρηματίας? Επιχειρηματίας είναι κάτι αφηρημένο. Κάτι συγκεκριμένο όμως, τι πουλάει? Καφέδες. Αυτό το πι τι σημαίνει, κύριε Παρασκευά? Παρασκευά. Μόνο όσοι έχουν το χρυσό πι ανήκουν στο συνδικάτο των Πατηρίδων, κυρία. Μα τι θα γίνει, κυρία Βασοπολή, θα περιμένουμε ακόμα. Περιμένετε με τη σειρά σας. Περιμένετε. Παρακαλώ, το καλό φλίτσα ανεργεί. Γιατί βιάζεστε? Είστε ευχαριστημένοι με την επιχείρησή μας? Είστε ευχαριστημένοι, κυρία μου? Πολύ, πολύ. Βεβαίως. Ωραία, τι κάνει το σποτ. Ω, τι βλέπω. Μαργαρίτα, σε έπιασε προκοπή, ε. Ναι, μπαμπά, σήμερα είναι η μέρα που θα έρθει ο Παρασκευάς. Ποιο Παρασκευάς? Το παιδί που σου έχω πει. Τηλεφώνησε του να μην έρθει. Να περάσει λίγο καιρό. Μα δεν γίνεται. Μα και ξεμά δεν έχει, τελείωσε τότε. Κύριοι σύνεδροι, κύριοι μέτοχοι. Ορίστε. Κύριοι μέτοχοι, είπα. Τι πάει, μέτοχοι? Είσαι αμέτοχος. Μάλιστα. Κερδίσαμε! Το πουρο. Λοιπόν, σήμερα, όπως ξέρετε, κλείνουμε 3 χρόνια από την ίδρυση του Συνδικάτου των Πατηρίδων. Γεγέντλια! Thank you.
Το συνδικάτο μας πηγαίνει πάρα πολύ καλά και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις για να εντάξουμε κι άλλους μικροβιομήχανους, μικρομεσαίους, μικροβιοτέχνες κλπ. Σήμερα συγκεκριμένα είχαμε αιτήσεις από τους ταξιτζίδες να εντάξουμε το 70% των ταξιτζίδων. Γιατί οι ταξιτζίδες? Γιατί οι ταξιτζίδες γυρίζουν γύρω-γύρω από το δακτύλιο και έχουν πατηρήσει οι άνθρωποι. Βέβαια. Σβαραδάχτυλο δηλαδή. Λοιπόν, επίσης είχαμε αιτήσεις και από καταστηματάρχες που βρίσκονται εντός του δακτυλίου. Και γιατί καταστήματα, παρακαλώ? Γιατί δεν πάνε καλά. Γι' αυτό. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, θα σκεφτώ βέβαια αν τους εντάξω αυτούς, να δω αν συμφέρει το συνδικάτο μας. Σε λίγο από ό,τι βλέπω θα μας κάνουν αιτήσεις και βιομήχανοι και εφοπλιστές. Λοιπόν, κάτι όμως ήθελα να ρωτήσω. Α, ναι, τι κέρδη είχαμε αυτό το μήνα? Τι κέρδη είχαμε, ρε? Τι ρωτάσαμε να ρωτώ, το Λακέρδα ξέρει. Ο Λακέρδα κοιμάται συνέχεια. Τι είναι, κάνουμε, ρε? Τι είναι, τι κέρδη είχαμε αυτό το μήνα? Ξέρω εγώ αριθμητική. Πολλά μηδενικά πάντως είχε. Ρε, εσύ έχεις πάει δημοτικό. Δεν ξέρεις πόσα κέρδη είχαμε? 82 εκατομμύρια. 82 εκατομμύρια. Δεν είναι πολλά, δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Όχι. Θα μας τρελάνεις εσύ. Πού το είχαμε φανταστεί ότι θα στείναμε μια τέτοια επιχείρηση? Και αυτό χάρη στον κύριο Παρασκευά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σήμερα στις 12 θα σας δεχθεί ο πατέρας της Μαργαρίτας. Σοβαρά! Μπράβο! Μπράβο! Ελάστε μόνο, μπράβο! Λοιπόν, φύγετε τώρα, δεν θα αφήσουμε το κάμπο να πάμε για συνεδριάσεις. Δεν είπαμε τίποτα! Παρακαλώ, παρακαλώ, συνεχίστε. Κύριοι, η συνεδρίαση έληξε. Δεν μου λες, είναι σίγουρο ότι αυτό είναι το φλιτζάνι του Παρασκευά? Ναι, γιατί? Πολύ ξύλο βλέπω μέσα. Δεν στο πω ότι κάπου θα σε τρακάρω. Θα σας εξηγήσω. Να μην μου εξεσπάσω πρώτα το κεφάλι και μετά θα με εξηγήσεις. Μα τώρα θα μας κάνεις κομμάτι στη ζωή μας. Γιατί να θα κάνεις κομμάτι εσύ στην κόρη μου? Γιατί, εγώ θα την κάνω Βασίλισσα. Με τι να θα την κάνεις, ρε ψωμόλισσα πατήρι? Ξέρεις πόσα λεφτά έχω στην τράπεζα? Πόσα? Ούτε κι εγώ ξέρω πόσα. Μα τώρα θα σου σπάσω το κεφάλι, ρε. Πάτε, να σε να του σπάσω το τζαμπουκά του γαμπρού μου. Αν τώρα θα σου δείξω εγώ. Θα σου δείξω εγώ. Α, ισόβια!